Από την Τρίτη το πρωί βρίσκεται κοντά μας ο συντονιστής Βορείου, Νοτίου και Κρήτης της πυροσβεστικής, ο κύριος Ιωάννης Σταμούλης. Βρίσκεται κοντά μας σε αυτό το χρονικό περιθώριο της αντιπυρικής περίοδου, σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να κάνουμε μία αποτίμηση της έως τώρα πορείας όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο. Αυτό που συζητήθηκε ήταν ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά με έντονους ανέμους, ξηρασία. Παρά τα αυτά, μέχρι στιγμής θα πάμε καλά. Αισιοδοξούμε ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και μέχρι το τέλος. Όμως, Μέχρι το τέλος εννοείται της αντιπυρικής περίοδου. Τέλος Οκτώβρη. Μέχρι 31 Οκτωβρίου. Πολύ για την τυπική περίοδο. Δεν σταματάμε, επαγρυπνούμε, ζητάμε για μία ακόμα φορά από τους συμπολίτες μας να δείξουν κατανόηση προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να έχουμε μία καλή αντιπυρική περίοδο χωρίς να γίνουν σοβαρές ουσιαστικές ζημιές τόσο σε περιουσίες και γενικότερα στο γεωργικό κεφάλαιο. Φέτος, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια του κάθε ενός από εμάς, δηλαδή αυτό που ως πολίτες, μεμονωμένα ο καθένας από εμάς έκανε, αναλάμβανε τη δική του την ευθύνη. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές πήγαν καλύτερα τα πράγματα, συνεργαστήκαμε, αν θέλετε, καλύτερα και με εσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Διακινήσαμε έντυπο υλικό, μιλήσαμε στο τύπο, κάναμε ανακοινώσεις, κάναμε αναρτήσεις, προσπαθήσαμε να έρθουμε κοντά με τους συμπολίτες, να τους ενημερώσουμε, να τους αναδείξουμε το πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο να τους ευαισθητοποιήσουμε, να δείξουν κατανόηση. Ο Οκτώβριος είναι ένας δύσκολος μήνας και πολλές φορές πάμε και στον επόμενο μήνα, στο Νοέμβριο, όπου ξεκινάνε εργασίες στην αγροτική ύπαιθρο. Όμως ο Νοέμβριος, επειδή κάνουμε την προετοιμασία για το μάζεμα των ελαιών, πολλές φορές προβαίνουμε το να κάψουμε υπολείμματα καλλιεργειών. Ωστόσο όμως αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές στο Νοέμβριο και είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανοβρία, να μην έχει βρέξει και να είναι ένας μήνας ουσιαστικά να μην διαφέρει από τους υπόλοιπους της αντιπυρικής περίοδου. Θα εξετάσουμε, όπως προείπατε εσείς, να δούμε πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες για το μήνα Νοέμβριο. Ενδέχεται, αν έχουμε παρατεταμένη ξηρασία και ανομβρία, να παρατείνουμε για το επόμενο δεκαπεθήμερο, δηλαδή το πρώτο δεκαπεθήμερο του Νοέμβρη, την αντιπυρική περίοδο. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, το πώς θα κινηθεί ο καιρός. Σωστά. Τώρα όσον αφορά την έως τώρα πορεία, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο η συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων μαζί με εμάς. Έγιναν μεγάλες και έγκαιρες κινητοποιήσεις δυνάμεων σε όλες τις πυρκαγιές. Δείξαμε ιδιαίτερη σοβαρότητα, επικοινωνήσαμε με τον κόσμο. Ο κόσμος στάθηκε στο πλάι μας, μας βοήθησε, συνέδραμε. Αν ήταν εθελοντής, αν ήταν συμπολίτης, και να τους ευχαριστήσω από αυτή τη θέση και από αυτή τη πλευρά, σε αυτό το σημείο. Και θα ήθελα να τους παρακαλέσω, όπως το διάστημα που υπολείπεται για να βγει η αντιπυρική περίοδο, να μην προβαίνουν σε εργασίες, θερμές εργασίες, να μην καίνε, να μην επιχειρήσουν να κάψουν κλαδιά ή υπολείμματα καλλιεργειών ή ξηρά χόρτα, ακόμα αν είναι κοπελικός χώρος, αν είναι κάποιος κήπος ή οτιδήποτε άλλο.